Είχαμε μια αναλυτική ενημέρωση από τον κύριο Πρίτανη στην επίσκεψή μας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο. Θέσαμε και μας τέθηκε το ζήτημα της υποχρηματοδότησης, που είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο, τις ελλείψεις στα νέα τμήματα, στις νέες σχολές, ακόμη εκπαιδευτικών, καθηγητών. Θέσαμε τα ζητήματα των φοιτητών, της στέγασης, της σίτησης, μια σειρά προβλήματα που επιβαρύνουν την εργατική λαϊκή οικογένεια που στέλνει εδώ τα παιδιά της να σπουδάσει, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να διακόπτουν τις σπουδές τους. Και θέσαμε διάφορα ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, το νόμο πλαίσιο, την πολιτική της κυβέρνησης και την ανάγκη να το φοιτητικό κίνημα, γενικότερα το εκπαιδευτικό κίνημα, να παλέψει για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων χωρίς ιδιώτες, χωρίς κατάργηση και παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου, προς όφελος των φοιτητών, έτσι ώστε τα πτυχία που παίρνουν τα παιδιά μας να μην μένουν στην κορνίζα, αλλά να αξιοποιούνται με βάση το αντικείμενο που σπούδασαν στην επιστήμη τους, για να βρίσκουν μια μόνιμη και σταθερή δουλειά για να μπορούν να επιβιώνουν στη ζωή τους.